Ραγδαίες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στο θρίλερ του θανάτου του Κωνσταντίνου Κατσίφα από σφαίρες των ειδικών δυνάμεων της αλβανικής αστυνομίας. Μετά από συμφωνία των δύο χωρών, αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας μεταβαίνει στα Τύρανα για τις έρευνες. Υπάρχει βίντεο, λένε οι Αλβανοί, που πιστοποιεί ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Να μας δώσουν τώρα τη σωρό του παιδιού μας, λέει η οικογένεια. Και αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας θα λάβει μέρος στις έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες έπεσε νεκρός ο Κωνσταντίνος Κατσίφας ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου. Πόλεμος κανονικά έγινε. Ευτυχώς που γλίτωσα που δεν με πήρε καμία σφαίρα. Ήταν φοβερό πράγμα. Το έμπειρο στέλεχος του τμήματος εγκλημάτων καταζωής φτάνει σήμερα στη γειτονική χώρα κατόπιν συμφωνία στο πλαίσιο της διμερού συνεργασίας. Ο Έλληνας αξιωματικός θα συνεργαστεί με την αλβανική αστυνομία προκειμένου να λάβει όλες τις πληροφορίες που διαθέτει σχετικά με την έρευνα γύρω από τις περιστάσεις του θανάτου του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Είχε προηγηθεί γύρω διαβουλεύσεων του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κατρούγκαλου με τον Αλβανό Υπουργό Εξωτερικών Τιτμίρ Μπουσάτη για τις τριβές που έχουν προκύψει μετά τα όσα συνέβησαν στους Βουλιαράτες. Οι διπλωματικές αρχές Ελλάδας-Αλβανίας βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή προκειμένου να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση. Η αλβανική αστυνομία πάντως αφήνει να εννοηθεί πως έχει στην κατοχή της βίντεο της επιχείρησης που πιστοποιεί ότι ο Κωνσταντίνος Κατσίφας όχι μόνο αρνήθηκε να παραδοθεί, αλλά έθεσε σε κίνδυνο τους άνδρες της Ρενέα, πυροβολώντας τους με Καλάσνικοφ, χωρίς έτσι να τους αφήνει επιλογή. Οι δυνάμεις της Ρενέα εφάρμοσαν τον νόμο. Βρίσκονταν σε ακραίες και υψηλού κινδύνου συνθήκες. Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας αγνόησε για 30 λεπτά τις εκκλήσεις του διαπραγματευτή της Ρενέα να παραδοθεί, ανοίγοντας ξανά πύρ στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωση, το βιντεοληπτικό υλικό έχει καταγραφεί η στιγμή του θανάτου του. Βοηθήστε όλοι να ακουστούν όλα τα μέρη του κόσμου και που είναι, μου το έφαγαν τζάπα το παιδί μου. Επειδή σ' ήθελε τη μάνα Ελλάδα. Την ίδια ώρα, οι συγγενείς του 35χρονου ομογενή βιώνουν το δικό τους γολγοθά, καθώς δεν μπορούν να κυδέψουν το παιδί τους. Η οικογένεια ζητά να σταματήσει κάθε διαδικασία νέας νεκροτομής και να της επιστραφεί άμεσα η σωρός, θεωρώντας δεδομένο ότι τα ευρήματα έχουν αλλοιωθεί. Ο εισαγγελέας Τυράννων αρνήθηκε την παράδοση της σωρού του, χωρίς ακόμη να είναι γνωστή η αιτιολογία, και ζήτησε από τον πατέρα του νεκρού Γιάννη Κατσίφα να υποβάλει ο ίδιος εγγράφος το αίτημα της μεταφοράς της σωρού, κάτι που γίνεται αυτή την ώρα. Στην Αλβανία, λοιπόν, μεταβαίνει σήμερα αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, ενώ οι συγγενείς του Κωνσταντίνου Κατσίφα συνεχίζουν να βιώνουν το δικό τους γολγοθά. Και εμείς πάμε να δούμε όλα τα νεότερα σε σύνδεση με τον Χρήστο Νικολαίδη. Χρήστο. Καλησπέρα σας από το Αργυρόκαστρο. Βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου 50 λεπτά η παρουσία του πατέρα του Κωνσταντίνου, του κυρίου Γιάννη Κατσίφα, στο γραφείο της εισαγγελίας, όπου κλήθηκε χτες προκειμένου να υποβάλει αυτοπροσώπως την αίτηση για να πάρει τη σωρό του γιού του, αλλά και για να καταθέσει στη δικαστική διερεύνηση που άρχισε χθες για τις συνθήκες που οδήγησαν στα γνωστά περιστατικά της προηγούμενης Κυριακής. Μέχρι αυτή την ώρα δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποια απόφαση της εισαγγελίας, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Το ραντεβού ξεκίνησε κανονικά στις 12 τοπική ώρα. Ενώ σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες και σύμφωνα με εκτιμήσεις που κάνουν δικαστικοί κύκλοι εδώ στην Αλβανία, δύο είναι τα ενδεχόμενα. Είτε θέλοντας οι αλβανικές αρχές να κλείσουν τώρα την υπόθεση, να δώσουν τη σωρό προκειμένου γρήγορα να γίνει η κηδεία και μάλιστα πριν το Σαββατοκύριακο, είτε να παραλάβουν την αίτηση και να πούν ότι θα απαντήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες, ρίχνοντας στο τραπέζι ακόμη ένα από τα γνωστά τερτύπια τους, τα οποία χρησιμοποιούν τις τελευταίες μέρες προκειμένου να κερδίσουν χρόνο. Κάτι το οποίο δεν αποκλείουμε και μάλλον είναι πιθανότερο να γίνει. Μένει να το δούμε όμως αυτό. Θα έχουμε νεότερα στο κεντρικό μας δελτίο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα καταγγέλει ότι με αφορμή το θάνατο του 35χρονου, κάποιοι στη Λέσβο στείλουν προβοκάτσια μέσω Facebook, εμφανίζοντας Αλβανό ξενοδοχο υπάλληλο να κάνει υβριστικές αναρτήσεις, όπως θα μας πει ο Σωτήρης Μπολάκης. Κλιμάκωση των εθνικισμών ένθεν κακήθεν βάζει στο στόχαστρο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και χτυπάει καμπανάκι κινδύνου ώστε να αποτραπούν. Μάλιστα, η Τομιακή Επιτροπή Λέσβου σε ανακοίνωσή της αναρωτιέται αν κάποιοι επιδιώκουν να στήσουν προβοκάτσια στο νησί, πατώντας πάνω στη σωρό του ομογενούς από την Αλβανία. Και όπως ανέφερες, Λίνα, υπάρχει μια ανάρτηση η οποία ήρθε από τα Γρεβενά στη Λέσβο, όπως καταγγέλλεται.
Βάζω στο προφίλ ενός που δηλώνει Αλβανός ξενοδόχο υπάλληλος, αλλά και μαθητή σε ένα λύκειο της Μυτιλήνης, το οποίο δεν υπάρχει. Όλα αυτά τα υβριστικά σχόλια για την Ελλάδα και αναφέρουν στην ανακοίνωση. Είναι φανερό πως κάποιοι ετοιμάζουν προβοκάτσιες που σκοπό έχουν να πυροδοτήσουν κι άλλο την έξαρση των εθνικισμών και στην Ελλάδα και σε κάθε περιοχή των Βαλκανίων, με ανυπολόγιστες δυσμενείς συνέπειες και για τον ελληνικό λαό, αλλά και για τους άλλους λαούς. Και βέβαια, σήμερα παρέμβαση είχαμε και από τον επικεφαλής του ποταμιού, τον κύριο Σταύρο Θοδωράκη. Σε συνέντευξή του πήρε αποστάσεις από τη δράση του Κωνσταντίνου Κατσίφα, θυμίζοντας επίσης και την περίπτωση της χθεσινής διαρροής από την ελληνική αστυνομία για την σύλληψή του. Μάλιστα. Δεν είχε λόγο να ακούσει τον Ράμα, είπε χαρακτηριστικά η ελληνική αστυνομία και όχι τους πατριώτες. Είναι άστοχο να χτίζουμε μύθους που εμποδίζουν την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία να αναπτυχθεί. Και εμείς πάμε να τον ακούσουμε. Λέω πολύ απλά ότι τα θέματα της μειονότητάς μας στην Αλβανία δεν θα λυθούν με Καλάζνικοφ από τη μεριά ενός μειονοτικού και με πυροβόλα όπλα από τη μεριά της αλβανικής αστυνομίας.